συμβουλή πώς να γιάνω. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι μέρες που ξεκινάμε μουσικά εννοείται, αλλά σε πιο ήρεμους ρυθμούς. Όχι γιατί δεν είμαστε καλά, πολύ καλά είμαστε. Πολύ καλά και σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Κλείνουμε την εβδομάδα μας. Πάει και αυτή η εβδομάδα, η κρύα εβδομάδα, έτσι. Ακολουθεί και άλλη κρύα εβδομάδα, αλλά έχουμε ζεστή καρδιά εμείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ζεστή καρδούλα. Αυτά τα λέγαμε, θυμάστε, και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Παπα Χρήστο. Δώστε μου τον Παπα Χρήστο. Γιατί δεν γίνεται Παρασκευή χωρίς την καλημέρα του Παπα Χρήστου μου. Καλημέρα! Και δεν γίνεται και για μένα Παρασκευή χωρίς να είμαι μαζί σας. Καλημέρα. Καλώς τον, με το σκουφάκι καλημέρα. Σας. Ναι, κρύο. Έχει κρύο πολύ. Και εμάς έχει κρύο εδώ. Το στρώσε πάνω το χιόνι, τι γίνεται? Όχι. Η Θεσσαλονίκη έμεινε χωρίς ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη έμεινε χωρίς ελπίδα. Δεν έχουμε εμείς ελπίδα. Δεν ήρθε σε εμάς. Πώς γίνεται αυτό? Δεν το πιστεύω. Η ελπίδα είναι παντού. Ναι, η άλλη ελπίδα είναι μέσα μας. Έτσι ακριβώς, είναι μέσα μας. Περίεργα τα φαινόμενα αυτά, γιατί στη Θεσσαλονίκη συνηθίσαμε να βλέπουμε το χιόνι. Όχι, και γύρω-γύρω εδώ η νομή της Θεσσαλονίκης, νομίζω Κιλκής, Βέρεια, Κατερίνη, μείναμε χωρίς χιόνι. Ναι. Η Αθήνα άσπρισε φέτος, η Αθήνα. Όχι άσπρισε, αλλά και τους βασάνισε πολύ. Βέβαια. Όταν το χιόνι ξεπεράσει τη μια πιθαμή, τότε γίνεται δύσκολο. Έτσι ακριβώς. Γίνεται δύσκολο, ναι. Ακριβώς. Εσείς και πώς είστε? Δεν ξέρουν κιόλας αυτά που έπαθαν στην Αθήνα, οι Φλωρινιώτες, ας πούμε, δεν θα τα πάθουν ποτέ. Διότι οι Φλωρινιώτες και 20 πόντους και 25 και 50 πόντους ξέρουν να παλεύουν, ξέρουν να επιβιώνουν, ξέρουν να τα προσπερνάνε. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο περισσότερο το ξέρουμε το χιόνι. Οι Αθηναίοι τώρα τα δύο τελευταία χρόνια που τους τα ρίχνει άγρια τα χιόνια, έχουν πάθει την πλάκα τους, δεν ξέρουν πώς θα τα παλέψουν. Δεν ξέρουν γιατί δεν είναι και εξοικειωμένοι και εμάς, Παπα Χρήστο. Ναι. Άμα εδώ στην Κύπρο, στο κέντρο, εδώ στη Λευκωσία και όχι στα ορεινά, μας χιονίσει κάποια μέρα τόσο χιόνι, πραγματικά δεν θα ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε, εννοείται. Θα παραλύσουμε. Ξέρεις, χτες έβλεπα στις ειδήσεις Λιβύη, Ισραήλ και στα άλλα τα μέρη εκεί τα αραβικά να έχει ρίξει χιόνι και να έχουν αποκλειστεί, λέει, τα πάντα και να μην μπορεί να κινηθεί τίποτε, γιατί εκεί ρίχνει χιόνι τέτοιο μία φορά στα 100 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε ούτε υποδομές έχουν ούτε τίποτε. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, είστε καλά όμως σήμερα. Εσείς είμαι είστε καλά. Κοίταξε, πολύ καλά. Δεν είμαι καλά, πετάω. Πετάω μαζί με τον πόνο μου και τον πόνο των ανθρώπων. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι πετάω με τον πόνο μου και τον πόνο των ανθρώπων. Αλλά προσπαθώ να πετάω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και πονάω. Έρχονται στιγμές που πονάω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και λυγίζω. Έτσι λέει το τραγούδι, άνθρωπος είσαι και λυγάς. Αλλά... Έτσι ακριβώς. Την ίδια στιγμή πετάμε, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε, τι βλέπουμε και τι ακούμε, τότε πετάμε πιο πολύ. Έτσι, πόσο μας αρέσει αυτή η θετική σας ενέργεια και αυτή η αγάπη που βγάζετε κάθε φορά προς τα έξω. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, έτσι, πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα στο θεματάκι σήμερα. Ναι, πραγματικά, όταν άκουσα αυτό το θέμα είπα... Είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο έτσι σημαντικά που συζητήσαμε, θα συζητήσουμε μέχρι τώρα. Πού σταματάει η ελευθερία και πού ξεκινάει ο εγωισμός. Πω πω,
Πω, πω. Μου το είπε ένα παιδάκι, δεν είναι δικό μου θέμα. Όταν του είπα, βρεθήκαμε χτες και λέει, λέω πες μου ένα θεματάκι να πω στην Ελπιδούλα μου εκεί για να συζητήσουμε αύριο. Και μου λέει πού σταματάει ο εγωισμός, αυτό θα πεις. Και πού έχουμε την ελευθερία μας εμείς να σκεφτόμαστε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διότι τι φωνάζουμε σήμερα όλοι, ελευθερία, 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 γιατί μας υποχρεώνουν, γιατί μας το λένε με το ζόρι, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και είτε αυτό αφορά δημόσια αγαθά, είτε αφορά προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, είτε αφορά στην δουλειά μας, είτε αφορά στη γειτονιά μας, είτε αφορά στις φιλίες μας, είτε αφορά στον έρωτά μας και στο γάμο μας μέσα και στην οικογένειά μας. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Θέλω να κάνω τα πάντα, να μπορώ να κάνω τα πάντα. Να μπορώ να ζήσω τα πάντα. Ναι, αλλά, ωραία, να κάνεις τα πάντα, βεβαίως. Και έλεγα στο κήρυγμά μου την Κυριακή ότι ένα πράγμα δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Ένα. Δεν το έχει παραβιάσει ποτέ πάνω στη γη. Δεν το έχει παραβιάσει όταν ήταν εδώ. Δεν το έχει παραβιάσει ούτε από τον ουρανό που στέλνει τη χάρη του, την ευλογία του και τις εντολές του. Ποιο είναι αυτό? Την ελευθερία της βουλήσεώς μας. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Έχει το δικαίωμα, την ελευθερία, την απόλυτη να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και τι είπε όταν μας θέλει κοντά του. Όστις θέλει ο πίσω μου έλθει, όποιος θέλει μπορεί να έρθει κοντά μου. Ακριβώς. Αλλά όποιος έρθει όμως θα σηκώσει το σταυρό του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να περπατάμε έτσι και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται να μην παλεύουμε τίποτα. Το ίδιο ισχύει. Και πραγματικά με βασανίζει αυτή η σκέψη και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ότι η ελευθερία, η δικιά μας, πρέπει να χαρίζει το δώρο της ελευθερίας απόλυτο και στον άλλον. Δηλαδή, όση ελευθερία θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας, άλλη τόση ελευθερία θα πρέπει να χαρίζουμε και στους άλλους. Ακριβώς. Άλλη τόση ελευθερία. Ναι. Γιατί μετά μπαίνει ο εγωισμός και τα θέλει όλα δικά του. Όχι, όλα είναι δικά μου. Όλα. Ωραία, πάρτα. Δεν θα δώσεις μωρέ και στον άλλον κάτι. Δεν θα δώσεις κάτι και στον άλλον. Τι είναι ο άλλος ο καημένος? Αξίζει να γίνει ζητιάνος της αγάπης. Αξίζει να γίνει ζητιάνος, να θέλει ένα χαμόγελο, ένα φιλί και να μην το παίρνει, μια αγκαλιά και να μην την παίρνει, ένα χεράκι να το πιάσεις, να το πιάσεις το χεράκι και να το χαϊδέψεις. Αξίζει να μην το παίρνει και την ίδια στιγμή να τα έχω εγώ όλα. Όλα όμως. Θα πω κάτι, Ελπιδάκι μου, συγχώρεσέ με. Θα το πω το παράδειγμα. Θα το πω. Μου λέει κάποτε μία κυρία, μέσα στον πόνο της που ήθελε να πει, μου λέει και ένα παράδειγμα και σοκαρίστηκα. Ξέρεις, μου λέει, πώς αισθάνομαι όταν κάνουμε την πιο στενή μας επαφή, την ερωτική, τη σεξουαλική, με τον άντρα μου. Σαν βιασμό. Δεν νιώθω πουθενά κάτι που να είναι για μένα. Κάτι που να μου χαρίζεται εμένα εκείνη την ώρα. Η έννοια ότι είμαι κι εγώ εκεί. Η έννοια ότι πρέπει να ενωθούν όμορφα δύο πλευρές και να γίνουν μία πλευρά. Δύο πλευρές και να γίνουν μία. Όχι, δεν γίνεται έτσι αν εγώ απλά θέλω. Κάνε μου αυτό, κάνε μου αυτό, κάνε μου αυτό, κάνε μου αυτό. Και τέλος. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε αγάπη, ούτε έρωτας, ούτε κοινή ζωή. Δεν είναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι κάτι. Όχι, δεν είναι. Και επειδή δεν είναι, γι' αυτό και μετά δεν βγάζει χαρά. Δεν βγάζει ευτυχία ούτε στον έναν ούτε στον άλλον.
η αγάπη, η χαρά, ο έρωτας, η ευτυχία, η ομορφιά χαρίζεται και επιστρέφει πίσω διπλή. Επιστρέφει πίσω διπλή και τριπλή. Δεν αρπάζεται. Αν αρπάζεις από τον άλλον αγάπη, χαρά, έρωτα, χωρίς να υπολογίζεις τίποτα από αυτόν, τότε δεν βγαίνει τίποτε. Όχι, μην περιμένεις μετά. Πότε θα το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό, ότι προσφέροντας έρχονται όλα διπλά και τριπλά πίσω σε κάποια φάση. Ναι, ότι πρέπει να προσφέρουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε το εγώ, το γιατί να δώσω αφού αυτός δεν μου δίνει, ό,τι και να είναι αυτό. Αγάπη, λέει, και μεγαλείο είναι να νοιάζεσαι για την ευτυχία του άλλου, ακόμα και όταν πάψεις να είσαι μαζί του. Γι' αυτό και να πω και μια άλλη παράγραφο. Ας προσέξουμε, μωρέ. Ακόμα και όταν χωρίζουμε, να αφήσουμε τον άλλον να νιώσει μεγαλείο, να μην νιώσει σκουπίδι, να μην νιώσει εξευτελισμό, να μην νιώσει τίποτα. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, ήμασταν τόσο καιρό μαζί, γιατί πρέπει να νιώσει σκουπίδι και να αρχίζουν να δικάζουν ο σύζυγος τη γυναίκα του και δικαστήρια, 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 τα οποία στο τέλος είναι και έξοδα που θα πηγαίναν στα παιδιά. Ξέρεις σε πόσες οικογένειες το έχω δει αυτό, να χωρίζουν και μετά τα δικαστήρια να είναι καμιά δεκαριά, 15-20, να εξαντλούνται και τα οικονομικά και το παιδί να μην έχει μετά ούτε για φροντιστήριο, ούτε για θέρμανση, ούτε για υγεία, ούτε. Βέβαια, γιατί Παπαχρήστο μου, εκεί... Ξυπνάτε, μωρέ, ξυπνάτε, άνθρωποι να γίνουμε, άνθρωποι να γίνουμε. Γιατί περνικά ο εγωισμός εκεί, γι' αυτό. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που τα λες, αγάπη μου. Εγώ τα λέω ωραία. Εσείς τα λέτε ωραία. Τι ωραία που τα λες. Νικάει ο εγωισμός. Κυριεύει ο εγωισμός. Και πάνω στον εγωισμό, τώρα θα πω και το θρησκευτικό μου. Παπάς είμαι, μωρέ, να λέω και κανένα θρησκευτικό. Πάνω στον εγωισμό, καβαλάει και ο διάβολος. Ακριβώς. Πάνω στον εγωισμό καβαλάει και ο διάβολος, ο οποίος θέλει να μας πάει μετά όχι σε τσακωμό, όχι σε σφαγή, σε πλήρη καταστροφή. Να καταστρέφεται ο άλλος και εγώ να μην παίρνω χαμπάρι. Μία φορά μου έρχεται ακόμα ένα παράδειγμα, ας το πούμε. Μου έρχεται μία κυρία και τι μου λέει, «Πάτερ, θέλω να σου πω, συγχώρεσέ με που θα το πω». Αλλά δεν με ακούει κανένας γι' αυτό. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και πονάω φρικτά. Διότι έχω ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να πάω στο γιατρό. Του το λέω, του το ξαναλέω και αυτός γελάει. Έρχεται μετά ο ίδιος μέσα και του λέω, «Βρε φιλαράκι μου, βρε καρδούλα μου», του λέω, «ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό και αυτό». Μου λέει, «Τι λες ρε παπά, αλήθεια». Και εγώ την κοροϊδεύω. Και εγώ της μιλάω, ότι σαν να είναι κοροϊδία αυτό που μου λέει. Πήγανε στο γιατρό, το λύσανε και ήρθαν και οι δυο μαζί μετά με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά και μου λένε, «Παπα Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Εγώ πρώτος», λέει, «πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη ο άντρας. Και εγώ να σε ευχαριστήσω», μου λέει η γυναίκα, «διότι έλυσες κάτι το οποίο για μένα ήταν μαρτύριο». Να τα λύνουμε τα μαρτύρια των άλλων. Όχι να τα κρατάμε. Να τα λύνουμε τα μαρτύρια των άλλων. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε ψυχή και έχει και ο άλλος ψυχή. Ας αφήνουμε στις άκρες τους εγωισμούς μας. Στο εμείς δεν υπάρχει εγωισμός. Ο εγωισμός μένει στην άκρη, το εγώ μένει στην άκρη. Το εγώ έχω δίκιο μένει στην άκρη. Ψάχνουμε, λέει, να χαρίσουμε, τι ωραίο αυτό το διάβασα και μ' άρεσε, το δίκιο στον άλλον. Ψάχνουμε να χαρίσουμε το δίκιο στον άλλον. Τότε είναι μεγαλείο ο άνθρωπος.
τότε είναι μεγαλείο η σχέση, τότε είναι μεγαλείο η ζωή, τότε η αγάπη, ο έρωτας, το μαζί είναι τρεις ευτυχία, τρεις χαρά και κάνει τρεις χαρούμενους και τρεις ευτυχισμένους και τους δυο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπετε τώρα έχω αφοσιωθεί και προσιλωθεί σε όλα αυτά που λέτε. Τα λέτε και με το δικό σας, το μοναδικό τον τρόπο βεβαίως. Το που χαζό, μας καθυλώνεται. Το χαζό τον τρόπο. Τον ωραίο, τον όμορφο τον τρόπο, τον αγαπησιάρικο θα έλεγα εγώ. Που μιλάει απευθείας στις καρδιές μας. Αυτό. Έχετε απόλυτο δίκαιο για όσα λέτε. Απόλυτο δίκαιο και πραγματικά το ξαναλέω. Πότε θα καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι με το να προσφέρουμε απλόχερα αυτή είναι η σωτηρία μας. Αυτή είναι η ευτυχία ναι. μας. Αυτή και είναι στο η ευτυχία τέλος, τέλος, στο τέλος, Ελπιδάκι μου γλυκό, εκεί έρχεται και ο Θεός και μας λατρεύει, μας αγαπάει, διότι θέλει ο Θεός να βλέπει το μαζί. Θέλει να βλέπει να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. Θέλει να βλέπει ο Θεός την αγάπη μας. Όταν τη βλέπει την αγάπη μας, χαίρεται ο Θεός και έρχεται και μας αγκαλιάζει από πάνω και μας ευλογάει και μας δίνει και μας χαίρεται και χαιρόμαστε και εμείς και φέρουμε την ευλογία Του. Όταν βλέπει εγωισμούς φεύγει ο Θεός και όταν φεύγει ο Θεός έρχεται ο άλλος. Βέβαια, ο πρόσφορο έδαφος βρίσκει. Καταστροφή, βάσανα, πόνο, μαρτύριο φέρνει. Και μετά όσα λόγια και αν πούμε μεταξύ μας, αφού κυριαρχεί ο εγωισμός, δεν λύνουμε. Μου λέει ένα ζευγάρι, θα πω κομμένο παράδειγμα και να τελειώσουμε. Ένα, μισό λεπτό. Μου λέει ένα ζευγάρι. Νέα παιδιά, έρχονται και μου λένε, Πάτερ, τι θα γίνει με εμάς. Νέα παιδιά, νιό πατρί είμαστε. Τσακωνόμαστε. Ό,τι συζητάμε τσακωνόμαστε. Λέω, για πέστε μου λίγο πρακτικά τι κάνετε, τι ώρα ξεκινάτε τις κουβέντες. Συνήθως το βράδυ όταν ησυχάζουν όλα. 9.30, 10, 10.30 και πόση ώρα λέω σας παίρνει, κανένα 2-3 ώρες. Μου λένε, και πού το κατάλαβες ρε παπά ότι τόση ώρα τσακωνόμαστε. Λέω, συνήθως τόση ώρα τσακώνονται όταν αρχίζουν τέτοια ώρα να τσακώνονται. Για να ρωτήσω όμως λέω κάτι, το άλλο. Πότε το κάνετε? Η απάντηση. Προσπαθούμε μετά. Και λέω εγώ γρήγορα να προλάβω. Αλλά δεν μας βγαίνει, ε. Δεν βγαίνει ρε παπά. Λέω, ρε του λέω του άντρα. Όταν την πεις 1.000 φορές ψεύτρα και 1.000 φορές κακιά και 1.000 φορές όλα τα κακά της τα χαρακτηρίσεις, πώς είναι δυνατόν μετά να βγει το αγάπη μου, το αγαπούλα μου, το χαρά μου, το μωρό μου, το ψυχή μου, το λατρεία μου, το ομορφιά μου. Πώς θα βγουν όλα αυτά μετά, μωρέ. Και λέει, τι να κάνουμε. Λέω, θα ξεκινάτε πρώτα από το χαρά μου, από το μωρό μου, από το λατρεία μου, από το ομορφιά μου, από το ερωτά μου, από τη ζωή μου. Θα δίνετε 10 φιλιά, θα κάνετε και τι θα κάνετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Μάλλον, λέω, το ξέρετε. Και μετά θα συζητάτε. Περνάει καιρός. Έρχονται μετά από καιρό. Μου λένε, Πάτερ, η συνταγή σου τέλεια. Λέω, για πέστε μου ποια συνταγή. Να ρε παπά, αυτή και αυτή η συνταγή. Λέω, τι έγινε. Ναι, ξεκινάμε, λέει, με τα φιλιά και τους... Ναι. Και μετά λέει τα άλλα. Τα άλλα, λέω, τα λύνεται μετά σε μισό λεπτό. Πού το κατάλαβες. Μετά λύνονται, λέω, μόνα τους. Έτσι. Έτσι όπως το λέτε. Παπα Χρήστο μου, ακόμη μια Παρασκευή, υπέροχη Παρασκευή μαζί σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη κουβεντούλα που κάνουμε κάθε φορά. Εδώ. Και εμείς. Εδώ. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Και σένα, Αλπιδάκη, ναι. Εγώ να δείτε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας στην οικογένειά σας. Και... δίνω πάντα και πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε Κύπρο.
Εννοείται! Αυτό είναι το σίγουρο. Παπαχρήστο, αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι. Πολύ κοντά είμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο πρώτα, έχετε απόλυτο δίκιο, και μετά καλή εβδομάδα, αφού θα τα ξαναπούμε την επόμενη. Και εμείς την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι. Εννοείται, αυτό είναι το σίγουρο. Δεν μου γλιτώνετε τώρα, δεν γλιτώνετε. Παπαχρήστο μου όμως, θέλω να σας πω, μην κλείσετε, θα δώσουμε μαζί το ρεπορτάζ, γιατί θέλω να πω ότι ακολουθεί ένα ρεπορτάζ, βγήκε η δημοσιογράφος μας, η Δήμητρα Γεωργίου, και βρήκε ένα νέο κορίτσι, το οποίο δουλεύει και μεγάλωσε σε γραφείο κηδιών και το έκανε επάγγελμα, πολύ νέο κορίτσι, δηλαδή κάτω από 30, επειδή ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ένα κορίτσι όμως τόσο νεαρό, αν το βλέπουμε σε αυτό το χώρο, πήγε, τη βρήκε, κάνανε τη συνέντευξη, μας είπε πώς νιώθεις αυτό που είναι νεαρή, μεγάλωσε μέσα σε ένα γραφείο κηδιών. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καρδούλα μου, αν είναι γεμάτη η ψυχή μας από ομορφιές, ο θάνατος δεν είναι τρόμος. Αν είναι γεμάτη η καρδούλα μας από αγάπη, από χαρά, από ευτυχία, από υπομονή, ο θάνατος δεν είναι φόβος. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ, Παπαχρήστο μου. Εδώ είναι. Μ' αρέσει. Γεια σας, καλή συνέχεια, αγαπημένοι μου φίλοι. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.